Σαββάτο τηλεθεατές μου και είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας όπως πάντα. Και τι σας έχω. Και εννοείται θα είχα μία Δήμητρη Ξανθιά, έτσι που όποτε εισέρχεται εδώ πέρα μας κάνει πάνικο. Και όχι μόνο, θα έχουμε άλλη μία γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, δεν θα σας πω ακόμα το όνομα, δεν θα ήταν έκπληξη άμα σας το πω από τώρα. Και εκτός αυτό θα πούμε και για διάφορες ομορφιές της γυναίκας. Πώς θα τις πούμε όμως, θα τις πούμε με έναν ειδικό, γιατί δεν θα σας φέρω κάποιον που δεν ξέρει τη δουλειά του για να σας πει 2-3 πράγματα. Θα φέρω κάποιον που να ξέρει πραγματικά ότι όταν θα σε αναλάβει, θα το ξέρεις και εσύ άλλωστε όταν θα πας εκεί πέρα, ότι θα βγεις εκεί πέρα και θα είσαι σε χέρια τα οποία έχουν βραβευτεί, ξέρουν να σε προσέχουν και να βγάζουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα πάνω σου. Από εκεί και πέρα, έχω κοντά μου την Άννα Βλωρινιώτη! Ανούλα. Ανούλα, έτσι, με το χαϊδευτικό. Λοιπόν, φωτιά και στα κόκκινα. Αυτό είναι δικό σου. Έτσι. Φωτιά και στα κόκκινα. Φωτιά σου κι εσύ. Ανανεωμένη. Δεν θα μπορούσα να μη σε έχω στο καινούριο έτσι, χώρο, έτσι φανταστικό. Έτσι, ξεκουρασμένη, ξεκουρασμένη. Και ξεκουρασμένη. Ξεκούραστη. Την είπαμε πάλι. Έτσι, εντάξει, δεν πειράζει. Πώς θα μας παίξει ο Μητσινάς άμα δεν έχει την ατάκα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα νέα σου. Φωτιά και λαύρα. Αλφα. Ξεκουράζομαι. Κάθισε, καλέ. Ευχαριστώ. Από εκεί, στη γωνία μας. Για να κάτσω κι εγώ. Εδώ πέρα με τον καναπέ του Κουρσάρη, απολαμβάνουμε... Α, το φίλο μας του Κουρσάρη, μα λέω κι εγώ, τι ωραίος καναπές, κάτι μου θυμίζει. Σαν κρεβάτι είναι, παιδιά. Ώρες-ώρες όταν ξενυχτάμε εδώ πέρα στα γυρίσματα, να ξέρετε μετά, που φεύγουν όλοι, κάθομαι εδώ και παίρνω έναν ύπνο. Οικογενειακός, όλοι από εκεί ψωνίζουμε. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μου πεις τα νέα σου. Τα νέα μου, τα ξέρεις, σπίτι, ξεκουράζομαι, γυμναστική. Ναι, αυτό το ότι παραμένει στυλάκι και μοντελάκι, ενώ είσαι κλεισμένη μέσα, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Δηλαδή, το παλεύω. Το παλεύει. Ξεφεύγω κάποιες στιγμές, αλλά επανέρχομαι. Να πούμε και στον κόσμο ότι είσαι πάρα πολύ καλή νοικοκυρά. Έτσι, να τα λέμε αυτά όσο έχουν. Έχω πάει σπίτι. Γιατί για να με καλοπαντρεύσεις τώρα, τέλος. Όχι, σε πήρανε. Δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπράβο σου. Μπράβο σου και η καμάρι της κόρης σου. Αμτή. Λοιπόν, όπως ξέρεις και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν θυμάμαι να σε πρόλαβα στις ερωτησούλες, γιατί έχουμε τις φατσούλες περιέργειας και εδώ ρωτάμε τους καλεσμένους μας ερωτήσεις κρίσεως και ερωτήσεις που δεν θα έκανα εγώ ίδια, αλλά τις κάνει ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να μου διαλέξεις από αυτές τις φατσούλες οποιαδήποτε φατσούλα θέλεις. Έχουμε από όλα τα χρώματα. Εμένα αυτή εδώ πέρα μου αρέσει, την έχω κρατήσει. Δεν έχω βγάλει ακόμη την ερώτηση, δεν ξέρω καν. Μπορεί να σας την απαντήσω. Να τη... Ναι. Μετά από σένα. Εσύ είσαι καλεσμένη μου. Πρώτα πρέπει να κάνεις την αρχή. Εγώ. Τι χρώμα μου αρέσει. Διάλεξε. Αυτές... Είναι αυτό με τα χείλα και τα κόκκινα. Αυτές μην τις μπερδέψουμε. Είναι από... Για, ναι. Ωραία. Ανοίγεις. Την ανοίγω. Ναι, καλέ, την ανοίγεις και διαβάζεις την ερώτηση. Μισό. Εγώ έχω διαλέξει μία, αλλά με τρώει τώρα να την ανοίξω. Να διαβάσω και την ερώτηση. Πες ένα απλό πράγμα που σε κάνει να χαμογελάς και τι είναι αυτό που δεν έχει αλλάξει σε σένα μέχρι και σήμερα. Για πες μας. Λοιπόν, ένα απλό πράγμα που με κάνει να χαμογελάω. Για πες. Ένα χειροκρότημα! Και τι είναι αυτό που δεν έχει αλλάξει σε σένα μέχρι και σήμερα. Δύσκολο. Η αυτοπεποίθηση. Το σκεφτώ λίγο που δεν έχει αλλάξει. Τι ο δεν... χαρακτήρας μου. Ίδιος χαρακτήρας. Μα αυτόν τον χαρακτήρα θέλουμε. Τον χαρακτήρα της Άννας Βλωρινιώτη. Δεν οριμάζω. Δεν αλλάζω, δεν οριμάζω. Θέλω όπως είμαστε εδώ να μου δείξεις έτσι μία φιγούρα χορευτική από αυτά που κάνεις, που σε έχω δει πάρα πολλές φορές να χορεύεις. Τι? Ναι, σε έχω δει! Σε έχω δει με βαλέτα, σε έχω δει μόνη σου. Δεν με έχεις δει με αυτά τα κούνια όμως. Εδώ θα κάνω κάτι μικρό, καλέ. Δείξαμε με τα χέρια κάτι να κάνουμε. Μάχο. Σου βάζω δύσκολα. Τραβάω. Βάζω δύσκολα το αρχάγγελο. Λοιπόν, για πάμε.
Δείξε μου έτσι μια. Θέλεις εδώ ή να κατέβουμε εκεί κάτω? Να κατέβουμε. Έλα. Να κάνουμε καμιά σαφή. Ναι, έλα, κράτα λίγο. Εγώ τα έχω συνηθίσει τα τακούνια. Λοιπόν, για πάμε από εδώ. Δείξε μου κάτι. Μα σου κάνω μια φιγούρα που κάνουμε στον μπαμπά, στο ποτπουρί. Περίμενε. Για πάει. Λοιπόν, πάμε. Ένα. Δύο. Δύο. Τρία. Τρία. Τέσσερα. Τέσσερα. Τέσσερα, όχι τα τέσσερα. Τέσσερα. Μπράβο. Θα μου φύγουν για τέσσερα. Μπράβο, Άρια, κάνε διαφορετικά. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό. Το πάμε και σε γρήγορο. Έλα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερα. Εντάξει, κάτι καλύτερο. Και με τα κουνιά. Χειροκρότημα! Άκου. Βλέπεις ποιος έρχεται, έτσι. Αχού. Η Γογκατσάλα! Σαμπά! Από βράδυ στο... Εδώ, εσύ. Εσύ. Πώς με βλέπετε. Τελικά τα κατάφερε ο Κοκλώνης και μου έβαλε φούστα. Ποντάρο, χτυπιόμαστε. Φόρεμα. Ένα χειροκρότημα για την ψέμα. Ναι, εντάξει. Τα φιλιά μας στο Κοκλώνη. Συγγνώμη και γιατί. Γιατί η Σαρή είναι καλύτερη. Έκανα και σκίσιμο. Αχ. Η τσαμπά και στο τραχτέρ. Στη λιβαδιά έτσι μπαίνω τώρα. Ναι, ναι, γέλα, γέλα. Είσαι ανταγωνιστική πάντως, έτσι. Είμαι ανταγωνιστική. Πώς δεν είσαι. Για να σας δω κι εσείς που χορεύετε. Τι καημός. Είσαι καημός, Ανούλα Φλωριγιώτη. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, εδώ είναι η εκπομπή μας. Ζωντανή εκπομπή μας, ένα χειροκρότημα. Πώς με κόβεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει 2 μέτρα πόδι, τσαμπά. Ναι. Γιατί να μην το κάνω. Συνήθως βγαίνω έτσι, τσαντισμένη, γιατί όταν πάω στα πανηγύρια και δεν τρώω γουρνοπούλα ζεστή, με νευριάζει αυτό και άμα έχει και αλάτι παραπάνω, μετά παπαριάζει η γλώσσα μου. Ναι, παπαριάζει η γλώσσα μου, δεν μπορώ δηλαδή. Εγώ να σας πω ότι λυσάξανε στο Just It Was να φορέσω, να φοράω φορέμα, γιατί φόραγα τα παντελόνια και με έκοβε εδώ στον καβάλο. Ναι, υπήρχε πρόβλημα. Και τώρα φοράω κανονικά φουστάνια. Mm. Έτσι, Άνουλα, πώς με βλέπεις. Θεά. Το μαλλί το κάνω και σε κόμπρα σήμερα. Εγώ δεν σε βλέπω γύρισα. Πάντως. Δεν με βλέπεις. Όχι, δεν με ρώτησες για να σε δω. Άρια μου, εσύ. Πιάσε με να δεις, πιάσε με να δεις. Πιάσε με να δεις. Είμαι εγώ τσάμπα, όχι τσάμπα. Αλήθεια. Ναι. Αυτό πράγμα. Είμαι εγώ τσάμπα. Ναι. Πώς νιώθεις, τσουτσουριασές. Συνήθως στο χωριό, γεια σου εγώ τσάμπα, αν μας βλέπει. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας εγώ τσάμπα. Έτσι είναι κύριο πρόβλημα. Θέλω να είμαστε μαζί, συνέχεια. 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 Είναι λίγο πίσω. Α, από το βράδυ ως το πρωί. Λοιπόν, στο χωριό, όταν πηγαίνω στο χωριό. Έχεις κάτι στο στόμα σου. Κάτι που θες να το βγάλεις, να σου δώσω μια οδοντογλυφίδα. Να σου πω, εγώ είμαι σαν την Καμίλα. Όταν τρώω, αποθηκεύω εδώ στο προγούλι όλο. Και όταν βγαίνω και τραγουδάω πολλές ώρες, ξανατρώω. Τρώω γουρνοπούλα, ψητό αρνί, όλα αυτά. Κατάλαβες, σαλάτα δεν τρώμε τίποτα. Και δεν φοβάσαι για τη διατροφή σου. Με τι πώς με κόβεις. Να μην παχύνεις. Παχύνω, γιατί με λες παχιά. Εγώ. Άμα τρώσα την γουρνοπούλα, ναι, θα γίνει φωτιά. Η γουρνοπούλα είναι διέτη. Τη βαφτίζουμε εκεί στο πανηγύρι. Έχετε και ο παπάς του χωριού, τη ενορία και ο δήμαρχο και τραβιάνουμε μετά. Καταλαβαίνετε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μα ζητά υποφέρουμε. Έτσι! Γεια σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσικνιά που για άλλη μία φορά πραγματικά. Μας λέει πο 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 πο. Θεά, θεά. Εγώ να αφαιρεθούμε λόγω των εξετάσεων, Ανούλα. Άρια. Υπότισα. Η Γογό, η Τσάμπα. Γεια! Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε. Και επιστρέφουμε. Τα κινηματοθέατρα Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ρένα Βλαχοπούλου σας περιμένουν σε 2 υπερσύγχρονες αίθουσες στο Εγάλεο, Κουντουριό του 40, 5 λεπτά από το μετρό, να σας παρουσιάσουν τα θεατρικά και κινηματογραφικά έργα τους, με παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες, καθώς και ταινίες πρώτης προβολής με ήχο Dolby Digital 7,1 και ψηφιακή προβολή.
θα είναι χαρά μας να είστε κοντά μας. Διαφημιστικό διάλειμμα και ήθελα έναν ειδικό εδώ πέρα και έχω τον Μιχάλη Άλμπα, ο οποίος είναι πλαστικός χειρούργος και εννοείται ότι εκεί πέρα πηγαίνω, όπου έχει και πολλές συνεργασίες στον χώρο του, σε ένα καινούριο χώρο που πρέπει να τα πούμε όλα στους τηλεθεατές. Χάρηκα που είσαι εδώ κοντά μας. Και εγώ χάρηκα που μαζί σας. Όντως ανοίξαμε ένα καινούριο χώρο στην Βασιλή Σοφίας 48, δίπλα στο Χίλτον είμαστε. Ωραία. Έχουμε πράγματι πολλές συνεργασίες και με δερματολόγους και με άλλους πλαστικούς και με κάποια κέντρα εξειδικευμένα όσον αφορά την ομορφιά. Έτσι ακριβώς. Να πω ότι εγώ ήρθα σε σένα και έκανα fractional, αλλά να πούμε στις τηλεθεάτρες, επειδή ενδιαφέρονται για το τι είναι το fractional, κάποιες δεν ξέρουν, μην νομίζεις. Αλλά κάποιες ξέρουν κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί μας δίνει και κολαγόνο. Κάνει μια φανταστική ανάπλαση κάνει το fractional. Ουσιαστικά τι είναι, μια κλασματική θεραπεία, δηλαδή παίρνει το δέρμα σε μικρά τετραγωνάκια και το τραυματίζει έτσι ώστε να παράγει πάρα πολύ κολαγόνο. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι μια θεραπεία λάμψης και ανάπλασης. Λάμψη είναι το ζητούμενο. Ωραία, οπότε άμα θέλουμε λάμψη και ανάπλαση, εδώ πάμε στον ειδικό του, τον κύριο Μιχάλη. Επίσης να πούμε ότι ουσιαστικά εμείς οι γυναίκες συνήθως πάντα κάτι βρίσκουμε. Δηλαδή, τη μια βρίσκουμε εδώ τις ρινοπαριακές που θέλουμε να φτιάξουμε. Τη μια τις ρητίδες μας. Τη μια έχουμε πανάδες. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε σε γρήγορο και εύλογο διάστημα, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε. Καλό είναι να αφήνουμε λίγο χρόνο το δέρμα να ηρεμεί, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε μια φυσικότητα. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι, ξέρεις τι, μια γυναίκα να έρχεται σε εμάς, να κάνει κάποια πράγματα, να μορφαίνει, να γίνεται πιο φωτεινή, πιο λαμπερή, να μην αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της, έτσι ώστε να μην καταλαβαίνει ο περίγυρός της ότι όντως έχει κάνει κάτι και σιγά σιγά να βελτιώνουμε το αποτέλεσμα. Οπότε πάντα θέλουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα από τη μία φορά στην επόμενη για να μην αλλοιώνουμε την ανατομία. Οι πελάτες που σου έρχονται και θέλουν να τις αναλάβεις, τι σου ζητάνε περισσότερο? Συνήθως το παράπονο σε περισσότερα κορίτσια είναι καινούργιες ρητίδες που παρατηρούν μετά τα 30. Δηλαδή λένε, έκανα εδώ μια ρητιδούλα, έκανα εδώ μια ρητιδούλα. Αυτή θα έβγει εύκολα. Κι εγώ θέλω να μάθω. Τι πρέπει να κάνουν ακριβώς? Καταρχήν πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες ότι πρέπει οι γυναίκες να μην κοιμούνται με το make-up τους και να έχουν μια τακτική, μια συντήρηση 2-3 φορές το χρόνο όσο αφορά ένα κέντρο αισθητικής ή ένα κέντρο αντιγύρανσης που να κάνουν είτε μια μεσοθεραπεία, είτε ένα PRP, είτε ένα fractional, τα οποία είναι θεραπείες όλα ανάπλασης. Για να τις αφαιρέσουμε εντελώς? Ένα fractional να μένει σε μικρή ηλικία είναι αρκετό, πιστεύω, το χρόνο. Ένα fractional το χρόνο είναι αρκετό, και τις αφαιρεί? Ναι, ένα fractional το χρόνο σε μια πολύ νέα γυναίκα, ας πούμε, που είναι 30-35 χρονών, ναι. Σε πιο μεγάλες ηλικίες. Εγώ δηλαδή που έχω κάποιες ρητιδούλες, άμα κάνω έτσι. Τέλεια. Αλλά έχω κάποιες, όσο να είναι, έχω. Αυτές μπορώ να τις βύσω? Αυτές μπορώ να τις βύσουμε. Σε αυτές καμιά φορά κάνουμε και 2 τσιμπηματάκια με ένα μπότοξ. Για να τις απαλύνουμε πάρα πολύ.
Να μαθαίνουμε δηλαδή, γιατί να φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Και ειδικά εγώ που βγαίνω στο φακό, δεν θέλω να. Θέλω να βγαίνω ανανεωμένη. Δεν το συζητάμε. Θέλω να περάσουν τα χρόνια και να μην φαίνεται ότι περάσανε πάνω από το χρόνο. Γενικά... Όχι μόνο εγώ, και όλες οι γυναίκες, έτσι. Αυτό θέλουμε και γενικά στην αντιγύρανση. Δηλαδή, θέλουμε μια γυναίκα η οποία ξεκινάει και κάνει μια... έχει μια συντήρηση. Και όταν λέμε συντήρηση, όπως και στη γυμναστική, ας πούμε, θα έκανες λίγο γυμναστική μέσα στη χρονιά για να διατηρήσεις το σώμα σου. Έτσι και πρέπει να δώσεις και λίγο στο πρόσωπό σου για να το διατηρήσεις. Σε μία δεκαετία, σαν να έχει περάσει δεκαετία από πάνω σου. Αυτό είναι το ζητούμενο της αντιγύρανσης και της φυσικής ομορφιάς. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας λες εδώ πέρα και μας ενημερώνεις, γιατί χρειαζόμαστε ενημέρωση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ πες ότι θέλω να αφαιρέσω μία ελιά από πάνω μου. Είναι εύκολο να το κάνω αυτό? Ναι, εύκολο. Εξαρτάται τι είναι η ελιά που θέλει να αφαιρέσουμε. Και να πούμε και ότι τώρα τελευταία έχουν ζήτηση και τα νήματα. Πάρα πολύ. Γιατί τα νήματα κάνουν κολαγονογένεση, δηλαδή παράγουν νέο κολαγόνο. Οπότε ουσιαστικά τα κάνουμε για παραγωγή κολαγόνου. Τα κάνουμε για να φτιάξουμε το περίγραμμα, είτε για να διορθώσουμε λίγο το προβουλάκι. Γενικά, ας πούμε, το κάνουμε στην παραγωγή του κολαγόνου και της αναδόμησης. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και για αυτή την ενημέρωση, γιατί εμείς οι γυναίκες θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Μιχάλη. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Λίλη μου, Τένια μου, τα κορίτσια μου εδώ. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πίσω τα περιοδικά μας από το TV show Yeah, Hi. Τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Παναγιώτη Βάζε, εδώ. Είμαστε φαν σου. Εννοείται, τα διαβάζουμε ανελιπώς, δεν το συζητάω. Δεν αφήνουμε περίπτερο για περίπτερο. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Να πάω εδώ λίγο στα κορίτσια μου. Λίλη μου, σου έχω εδώ έναν συνεργάτη σου. Θα μας τα πεις όλα. Βεβαίως. Θα μας τα πεις όλα. Τένια μου και εσύ θα μπεις στη συζήτησή μας, γιατί θα μιλήσουμε για το Hellenic Media Group. Α, βέβαια, που τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, τις νυχτερινές οπτασίες, που παίζουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 11 με 1. Ναι. Θα πάρω λίγο το μικρόφωνο σου, να πάω στον καλεσμένο μας. Μην τον λυπηθείς. Όχι, δεν θα να τον ερωτήσεις τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Έχω κοντά μου τον Γιώργο Τριγάτση! Μ' αρέσει, παίρνω και εγώ το μικρόφωνο και έχω κι άλλο ένα μικρόφωνο εδώ, έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε καινούριο κόσμο, να τα λέμε και ούτως ή άλλως το παιδί μου είναι δύο φορές παιδί μαζί με σένα. Έτσι. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι καλείς νέο κόσμο στην εκπομπή σου και δίνει το βήμα στην τηλεόραση ώστε να αναγνωριστούμε και να μας δει και περισσότερος κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας λέει το τι ξέρει, το τι δίνει και αυτά. Και από εκεί πέρα ο τηλεθεατής κρίνει. Πίστεψε με, κρίνει, έξυπνος είναι. Τον βλέπεις εκεί που κάθεται και μας κουνάει και το ματάκι μας βέβαια, το κλείνει, έτσι. Βέβαια. Με τη Λίλη κάνουμε μια εκπομπή, όπως είπε, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 11 με 1. Ωραία. Από την πλατφόρμα... Να σε βλέπουν οι τηλεθεατές, ωραία. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Περνάμε υπέροχα και οι ακροατές μας περνάνε υπέροχα. Ωραία. Παίζουμε κυρίως ελληνική μουσική, αλλά και καμιά φορά ξένη. Ωραία. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Πιστεύεις ότι η μουσική, τώρα δηλαδή αυτό το διάστημα, με όλα αυτά που ζούμε, πόσο πιστεύεις ότι κάνει καλό στον κόσμο που είναι μέσα, κλεισμένος? Λόγω της κατάστασης που ζούμε... Είσαι, ναι, για πες. Πολλοίς κόσμος έχει κλειστεί στο σπίτι του, δεν θέλει να βλέπει όμως τηλεόραση κάποιες φορές ή κάποια reality που παίζουν εκείνη την ώρα. Ναι. Και εκεί πάμε και κολλάμε εμείς, στην ουσία, και έχουμε πολλούς ακροατές, οι οποίοι μας ακούνε, είναι φαν της εκπομπής. Ναι. Και από εκεί πέρα, διαμέσου αυτών των ακροατών, μας ακούνε και άλλοι. Έχει διπλασιαστεί ο κόσμος? Ναι, από τα ποσοστά που παίρνουμε από την εκπομπή, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, να πούμε όμως ότι εντάξει, υπάρχει και κόσμος που παρακολουθεί και τα reality, παρακολουθούν και διάφορα. Βέβαια, και εμείς παρακολουθούμε τα reality. Τα σχολιάζουμε εδώ με τη Λίλη.
Αλήθεια, θέλω να τα ακούσω. Μια μέρα θέλω να έρθω, να σας ακούσω, να σχολιάζετε. Εννοείται, είσαι προσκεκλημένη. Ξέρω ότι θα περάσει φανταστικά μαζί μας. Και όποιος μας ακούει, θεωρώ ότι περνάει καλά. Σχολιάζει η Λίγη κυρίως τα reality. Και εγώ σχολιάζω κάποια πράγματα περίεργα που βρίσκω στο ίντερνετ. Και τα συζητάμε μαζί. Είμαστε ερασιτέχνες, να το πούμε και αυτό. Δεν πειράζει. Πιέν... Όλοι από κάπου αρχίζουμε, ρε παιδιά. Ναι. Και εγώ πριν χρόνια ερασιτέχνης ήμουν. Όσο το δυνατόν. Όσο περνάνε τα χρόνια και γίνεται η εμπειρία μας μεγάλη, τόσο πιο επαγγελματίες γινόμαστε. Βλέπουμε και τις λεπτομέρειες που μπορεί να μην τις ξέραμε αρχικά. Ναι. Αριά μου, πίστεψέ με ότι είμαστε ερασιτέχνες. Αυτό μέτρησε υπέρ μας. Γιατί βγαίνουμε και σχολιάζουμε τα θέματα που έχουμε. Δεν τα ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία. Mm-hmm. Βγαίνει η Λίλη και λέει ένα θέμα και μπαίνω και εγώ κατευθείαν στο θέμα. Δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία και αυτό αρέσει τον κόσμο, πιστεύω. Και να σου πω κάτι, το αυθόρμητο είναι και αυτό που είναι ωραία. Λοιπόν, σε πάω σε μια ερώτηση που έχουμε όλους τους καλεσμένους μας, γιατί θέλω να μιλήσω εκεί και με την Τένια μας που περιμένει εκεί, έχει να μας τα πει όλα και εδώ. Και η Λίλη μας είναι μέσα στο χαμόγελο, βλέπεις, έτσι. Λέω ήρθες... το κορίτσι, ναι. Έτσι είναι. Ήρθε και μας έφερε ένα χαμόγελο. Έτσι και... Ένα χειροκρότημα! Ευχαριστώ πολύ. Μου διαλέγεις μια καρτούλα. Θα διαλέξω εδώ την πράσινη. Ωραία. Γύρνα πίσω την ερώτηση. Ωραία την ερώτηση εδώ. Να το ανοίξω. Ωραία. Πες μου, συγγνώμη λίγο, φταίει και η πρεσβειοποία μου νομίζω να το πούμε γι' αυτό, όχι. Θέλεις να το διαβάσω εγώ. Όχι, όχι. Πες μου ένα μυστικό για την παιδική σου ηλικία. Για την παιδική μου ηλικία. Για πες μας ένα μυστικό. Τι να πω, ότι έσπαζα τα βάζα στο σπίτι της μητέρας μου και τα ρίχνα στην αδερφή μου. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, ναι. Άτακτο αγόρι. Άτακτο. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ναι, να είστε καλά και εύχομαι κάθε επιτυχία. Και καλή χρονιά να έχουμε. Θα την έχουμε. Το 21 είναι πολύ δυνατό. Εν τω μεταξύ, μακάρι. Έτσι. Το λέμε όλοι, έτσι. Τώρα... Δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, καλή χρονιά και καλή χρονιά. Όχι, να την έχουμε αυτή την καλή χρονιά και να χειροκρότημα γιατί θα την έχουμε. Άντε. Thank you. Παίρνω εγώ το μικρόφωνο, εδώ τα μεταφέρω στα κορίτσια μου. Λίλη, πάμε να δω την Τένια μας. Ρώτα εγώ σήμερα. Ναι, θα ανέβω κι εγώ στα ψηλά έτσι για να σας φτάνω. Εγώ θα μιλήσω σήμερα για τα μαλλιά. Θέλω να μας τα πεις όλα. Ναι, θέλω να μας πεις για τα μαλλιά. Εδώ ακούμε. Δεν πρέπει να λουζόμαστε κάθε μέρα. Ωραία. Γιατί αφαιρείται τα φυσικά έλαια της τρίχας, του μαλλιού. Χαλάει δηλαδή το μαλλί, άμα το λουζείς κάθε μέρα. Θέλει και την υγρασία του, νομίζω. Θέλει, ναι, αυτό ακριβώς. Το λαδάκι, ναι, τι. Σωστή ποιότητα προϊόντων, δηλαδή όχι το σούπερ μάρκετ τώρα, ό,τι να είναι, ό,τι μπορούμε. Καλύτερα φαρμακευτικά. Καλύτερα φαρμακευτικά, ναι, όσο γίνεται. Ωραία. Ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε. Υπάρχει με φαρμακευτικά και με 2 και με 3 ευρώ. Σαμπουάν, αν θες να, δηλαδή, να πάρεις οτιδήποτε. Παράδειγμα, την ώρα που λούζουμε τα μαλλιά, όταν βάζουμε τα νύχια και ξύνουμε το κεφάλι μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ τριχόπτωση στα μαλλιά. Οπότε μόνο με τα δάχτυλα, τα ακροδάχτυλα. Άλλο ένα tips. Να πούμε όμως και να τονίσω, ναι. Τένια μου, επειδή έχω διαβάσει λίγο, mm-hmm. έχουμε ούτως ή άλλως και φυσιολογική τριχόπτωση. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, μην νομίζετε, ναι, ναι. Δηλαδή, το μαλλί ούτως ή άλλως έχει τριχόπτωση κατά διαστήματα, για να ξέρετε. Και επίσης και κάτι άλλο που δημιουργεί τριχόπτωση είναι όχι σφιχτές αλογοουρές. Δηλαδή, χάνεις επειδή μεγάλη ποσότητα τρίχας. Αυτό ακριβώς. Όταν τραβιέται η ρίζα, φαντάσου και τα εξτέ που καμιά φορά βάζουμε εξτέ. Τώρα εγώ δεν έχω βάλει εξτέ. Έχω βάλει ρίγκς επίτηδες για να δοκιμάσω κάτι άλλο. Αλλά κάνεις. Θέλω να σας πω, όταν βάζουμε εξτέ, πραγματικά όταν πας να βγάλεις τη σιλικόνη, έχουν μείνει τρίχες, λες Παναγία. Ώρες, ναι. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστούμε, Τένια! Ένα χειροκρότημα! Αν δεν είχαμε εσένα να μας λες τα tips, τι θα κάναμε. Γίνεται Λίλη μου. Λοιπόν... Είσαι και ο συνεργάτης εδώ πέρα. Και με βλέπεις ότι είμαι πιο χαρούμενη από κάθε φορά. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μια κατάσταση που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια λόγω των social media. Για πες. Είναι οι γνωριμίες που γίνονται από τα social media. Κάποιες πετυχαίνουν, κάποιες όχι, πιστεύω. Ακριβώς. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες οι οποίες δεν πετυχαίνουν, αλλά
δεν είναι εκεί μόνο το πρόβλημα, δημιουργούν και διάφορα προβλήματα και διάφορες ζημιές. Θα σας δώσω 10 τρόπους ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε αν ο άλλος με τον οποίο μιλάτε είναι αυτός αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Πολύ σύντομα, πες μας αυτούς τους τρόπους. Λοιπόν, το πρώτο, κοιτάμε τα ωράρια. Για να καταλάβουμε, αν είναι παντρεμένος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Του κάνουμε πολλές ερωτήσεις τις ίδιες. Δηλαδή, του κάνουμε μία τώρα, θα του ξανακάνουμε την ίδια μετά από μία-δύο εβδομάδες. Ωραία. Τρία. Ζητάμε οπωσδήποτε σταθερό τηλέφωνο για να δούμε ποιος είναι, τι είναι. Έτσι ακριβώς. Αναλύουμε μόνοι μας όταν μένουμε ακριβώς τι μας είπε, για να ξέρουμε και την επόμενη φορά. Ελέγχουμε εξονυχιστικά το προφίλ του στο Facebook, στα social media. Ωραία. Έξι. Για να δούμε τι συμβαίνει. Δεν στέλνουμε ποτέ φωτογραφίες δικές μας, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για το πρόσωπό μας και όχι για σώμα ή οτιδήποτε άλλο περίεργο. Ποτέ δεν στέλνουμε. Επτά. Κρατάμε πάντα καβάντζα τις συνομιλίες μας, χωρίς να τις σβήσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ύποπτοι όσοι μιλάνε και μας πλασάρουν τα πράγματα ως πάρα πολύ ιδανικά. Ναι. Αν αποφασίσετε τελικά να βρεθείτε, πρέπει να πάτε σε ένα μέρος το οποίο, ναι, να μην είναι κοντά στο σπίτι σας, αλλά να το ξέρετε ότι εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να γνωρίζετε. Έτσι. Ένα στέκι κάτι. 10. Και το τελευταίο και πιο ισχυρό, εάν έχετε πολλές αμφιβολίες και αυτός ο τύπος κρύβεται, θα κοιτάξετε. Δεν σας θέλουμε. Εκτός από αυτό, βέβαια. Πριν γίνει αυτό, θα κοιτάξετε τις πινακίδες του αυτοκινήτου του. Κάνε και ένα print screen εκεί, ένα φωτογραφείο. Ακριβώς. Θα πάρετε πινακίδες, θα τις δώσετε σε κάποιον υπεύθυνο, για να μάθετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Και η Λίλη μας τα είπε όλα. Ένα χειροκρότημα. Έτσι. Είδες, μα γι' αυτό και είμαι εγώ εδώ. Σας χαιρετάμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. We'll be right back.